θέατρο, άρχισα να ασχολούμαι στην εφηβεία. Βασικά, από πολύ μικρή ηλικία, αγαπούσα πολύ το χορό. Επομένως, το θέατρο, θεωρώ μια άλλη μορφή τέχνης, ήταν μια φυσική κατάληξη στην πορεία. Περίπου από τα 16 μου, νομίζω ότι ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέατρο, στο θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Θεσσαλονίκης, με δάσκαλο τον Δημήτρη τον Καρέλη, έναν καταπληκτικό ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στη συνέχεια, έκανα σπουδές στη δημοσιογραφία και γύρω στα 20 περίπου αποφάσισα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Τελικά, ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Οπότε πήγα και στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Τέχνης του Γιώργου του Ροντίδη. Πώς αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέατρο? Θεωρώ ότι είναι μια εσωτερική ανάγκη. Ξεκίνησα αρχικά με το χορό, αλλά δεν με κάλυπτε 100%. Επομένως, αναζήτησα έναν άλλο δρόμο, αναζήτησα άλλα μονοπάτια. Άρχισα να ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το θέατρο, μπήκα σε μια θεατρική ομάδα και εκεί ένιωσα ότι είμαι πραγματικά ο εαυτός μου, ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω στη ζωή μου. Θυμάμαι, ήμουνα στο δεύτερο έτος, όταν ο Γιώργος Ροντίδης μου πρότεινε να πάρω μέρος σε μια επαγγελματική παράσταση. Γιατί η ηθοποιός που έπαιζε το ρόλο τότε δεν μπορούσε να συνεχίσει, οπότε έπαιξε στην Αρκούδα του Τσέχοφ. Θυμάμαι, ήταν η πρώτη μου δουλειά. Και στη συνέχεια, στο τρίτο έτος της σχολής, συνεργάστηκα με τον Γιάννη τον Μαλούχο στο έργο «Θάνατό σου η ζωή μου». Είχε πάρει τότε, εκείνη την περίοδο, το θέατρο στην Ολυμπιάδος και μου πρότεινε συνεργασία. Αυτές, θυμάμαι, ήταν οι δύο πρώτες δουλειές μου, αν και έχουμε μεσολαβήσει πολλά χρόνια βέβαια από τότε. Στο θέατρο Άρατος ήρθα τα τελευταία χρόνια, όταν αποφασίσαμε μαζί με τον Βασίλη τον Τσικάρα, που μας συνέδε μια φιλία χρόνων. Από τότε που ασχολούμασταν και οι δύο με τη δημοσιογραφία, κάναμε μαζί εκπομπές στην τηλεόραση. Αποφασίσαμε λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε αυτόν εδώ τον χώρο. Δηλαδή, τα τελευταία 5 χρόνια βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν εδώ τον χώρο, στο θέατρο Άρατος. Μα τι λες τώρα, τι λες, εσύ είσαι το αφεντικό, δεν σε πιέζει κανένας με το ωράριο. Σου έχω πει πολλές φορές ότι αυτή η περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να είμαι από πάρα πολύ νωρίς και να επιβλέπω τα καταστήματα. Ωραία, τότε πες το προϊστάμενο το πρωί ότι σε βίασε η Wonder Woman. Η θεατρική ομάδα, η θεατρική ομάδα προϋπήρχε πριν δημιουργήσουμε αυτόν εδώ τον χώρο. Υπήρχε τουλάχιστον 2 χρόνια πριν, δηλαδή το 12, αν δεν κάνω λάθος, ο Βασίλης δημιούργησε τη συγκεκριμένη ομάδα. Έκτοτε βέβαια, και όταν αποκτήσαμε τον συγκεκριμένο χώρο τον οποίο βλέπετε, αναπτύξαμε μία δράση η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθειά μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε πάρει 3 βραβεία κοινού Θεσσαλονίκης, βραβείο καλύτερο τοπικού θειάσου και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Βέβαια, όλα αυτά τα καταφέραμε με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ αγώνα και πάρα πολύ προσπάθεια. Και πέρα φυσικά από τη δράση του Θεάτρου Άρατος επεκτείνονται πέρα από τις παραστάσεις τις οποίες έχουμε. Συμμετέχουμε τα τελευταία 3 χρόνια και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Educate Plus και αυτή τη στιγμή στο Pitching Theatre. Φυσικά, όπως είναι και γνωστό, ο Βασίλης έχει κάνει και 2 ταινίες μεγάλου μήκους, την Έξοδο και την Πολιορκία, οι οποίες έχουν επεκτεί και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ομογένεια, στο εξωτερικό. Και μακάρι να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Δικά μας έργα έχουν ανέβει πολλά. Ανεβάζουμε 2 με 3 έργα τη σεζόν. Και κάποια, δηλαδή από τότε που ξεκινήσαμε εδώ, αν θυμάμαι καλά, πρεμιέρα είχε κάνει το Σουτζούκ Λουκούμ τον Οκτώβριο του 2014, μέχρι και σήμερα έχουν ανέβει πολλές παραστάσεις και φυσικά κάποια έργα μας συνεχίστηκαν και για 2 χρόνια. Κάποιες παραστάσεις οι οποίες ήταν πολύ πετυχημένες, όπως το Σπαγκέτι αλλά γαλλικά και το Sorry Λάθος Κρεβάτι. Καλό κρεβάτι έχεις. Ναι, καλά το κρεβάτι μου. Απλά έχω σκληρό στόμα και θα πρέπει να το αλλάξω. Όχι, πρόσεξε με. Στο κρεβάτι να πάτε καλά. Δεν σε πιστεύω. Να ξέρεις πάντως η δικιά μου σεξουαλική ζωή είναι ονειρική, καταπληκτική. Σταμάτα να λες ιστορίες στο πλήσιο, ευάρχει. Ξέρεις, εμείς οι καλόγεροι στο σεξ είμαστε άλλο πράγμα. Κάτω από το ράσο μας κρύβουμε δύναμη πυρός. Πού σου έτρεψε! Θα έπρεπε να δοκιμάσεις μια φορά. Τι να δοκιμάσω? Το ολονίκτιο. Ποιο ολονίκτιο? Έλα, Πάτμαν, βγάλε τη δύναμη που κρύβεις μέσα στο παντελόνι σου. Απελευθέρωσε τη νυχτερίδα που κοιμάται ανάποδα.
Το σεξ αρχίζει στα 40, είναι η καινούρια μας παραγωγή, η καινούρια μας θεατρική δουλειά. Έκανε πρεμιέρα 15 Μαρτίου, θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή των Αβαΐων. Εγώ παίζω σε διπλή διανομή με την Μαρία την Προκοπίου. Τελευταίες 9 παραστάσεις δηλαδή παίζω εγώ. Έκανα πρεμιέρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το σεξ αρχίζει στα 40 λοιπόν. Είναι κωμωδία μεν, αλλά με βαθύτερα νοήματα δε. Αναφερόμαστε σε ένα ζευγάρι που είναι πολλά χρόνια παντρεμένων, είναι 40, αλλά είναι παντρεμένοι από το 25 τους. Και όταν λοιπόν η Λόρα φτάνει τα 40, κάνει την επανάστασή της. Αποφασίζει ότι θέλει να χωρίσει, δεν την ικανοποιεί ο γάμος της, ζει σε μία ρουτίνα, ο άντρας της ασχολείται πάρα πολύ με τη δουλειά του και δεν έχει άλλα ενδιαφέροντα, οπότε και εκείνη αποφασίζει να κυνηγήσει τα όνειρά της. Το It's a Wonderful Life με τον James Stewart. Καλή ταινία, αλλά λίγο παλιά. Ναι, ναι. Ο Τζακ λατρεύει τις κλασικές ταινίες. Δεν θα έλεγα το ίδιο και για τον Ρόμπερτ. Και για ποια έγκυο μιλούσες? Για τη σε πρωταγωνίστρια του Τζίμι Στιούαρτ, την Ντόνα Ριντ. Α, ναι, ναι, με την οποία έκαναν 3-4 παιδιά. Τέσσερα. Ναι, αλλά για μισό λεπτό. Στην ταινία δεν εμφανιζόταν ένιος, πάνω λάθος. Η Λόρα είναι μία γυναίκα που είναι γεμάτη ενέργεια, είναι γεμάτη πάθος, βρίσκεται σε ένα γάμο, αγαπάει βέβαια το σύζυγό της, αλλά θεωρεί ότι έχει επέλθει η ρουτίνα, αυτή η ασφάλεια, αυτή η σιγουριά την σκοτώνει. Στηρίζει τον άντρα της χρόνια ολόκληρα στις δικές του προσπάθειες, οπότε θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή να βρει τον εαυτό της, να βαδίσει τα δικά της μονοπάτια. Και κάνει λοιπόν την επανάστασή της λίγο πριν τα 40 γενέθλιά της. Σίγουρα το σεξ παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα ζευγάρι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πολύ, έχουν ερωτευτεί πολύ, έχει επέλθει ρουτίνα στην ερωτική του ζωή, δεν ανανεώνονται, θέλω να πω, σε αυτό το σημείο και καταντούν να είναι δύο φίλοι, καταντούν να είναι αδέρφια. Και φυσικά πιστεύω ότι πρέπει να διατηρείται εν μέρη το πάθος. Σίγουρα το πάθος, κάποια στιγμή, το έντονο πάθος που νιώθεις στην αρχή με τον σύντροφό σου καταλαγιάζει και έρχεται στη θέση του η αγάπη. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίσεις να ζήσεις με έναν άνθρωπο, μια σχέση θέλει και πολλούς συμβιβασμούς, αλλά θέλει και πάρα πολύ προσπάθεια. Και φυσικά το ερωτικό κομμάτι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για την ισορροπία ενός ζευγαριού. Ο Τζακ, ο σύζυγός μου, είναι συνομήλικός μου και νιώθει πολύ ευχαριστημένος με το γάμο του. Σε αντίθεση με εμένα, σε αντίθεση με τη Λόρα. Έχει επαναπαυτεί σε εισαγωγικά. Του αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής. Αυτό δίνει. Ότι είναι ευτυχισμένος με όλη αυτή τη ρουτίνα. Είναι ευτυχισμένος με τα κουτάκια του και δεν θέλει να αλλάξει κάτι. Έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην επαγγελματική του καταξίωση. Τα έχει καταφέρει. Αλλά όσον αφορά την ερωτική του ζωή, τη συζυγική του ζωή, εκεί κατά κάποιο τρόπο έχει παραμελήσει τη Λόρα χωρίς να το έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει το πώς αισθάνεται η Λόρα και φυσικά από την απόφασή της, όταν εκείνη αποφασίζει να το χωρίσει, νιώθει απίστευτα αδικημένος και προδομένος. Μεταξύ του Τζακ και του πατέρα του, ίσως να φαίνεται ότι υπάρχει κάποια κόντρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν διαφορετικές απόψεις για τη ζωή, διαφορετικές απόψεις για τα πράγματα. Αγαπιούνται βέβαια πάρα πολύ, σέβονται πάρα πολύ ένα τον άλλον και μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του Τζακ έχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Οπότε αυτό σίγουρα καθορίζει εν μέρη και τη συμπεριφορά του, αλλά σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που σε σχέση με τον Τζακ είναι λιγότερο συντηρητικός, θα έλεγα, σε εισαγωγικά. Σε 10 λεπτά θα είμαι σπίτι. Να έρθει εσύ μου, παιδί. Μη μου την καθυστερήσεις. Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Και εσύ να μου το προσέξεις, εντάξει. Προσέξω.
Οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους. Σε μια οικογένεια, δύο αδέρφια δεν είναι πανομοιότυπα. Ο καθένας έχει τον δικό του χαρακτήρα και την δική του άποψη για τη ζωή, για τα πράγματα γενικότερα. Κάπου ο Τζακ κάνει το λάθος που κάνουν και περισσότεροι άντρες, που νιώθουν ευτυχισμένοι μέσα από την, μόνο μέσα από την, και επαρκή, συγγνώμη, μέσα από την επαγγελματική καταξίωση. Και κάπου έχει απορροφηθεί σε όλο αυτό. Ο πατέρας του είναι εκείνος που του κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, ότι έχει και μία ζωή πέρα από τη δουλειά του. Η γυναίκα του δεν αλλάζει χαρακτήρα. Αυτή ήταν πάντα. Απλά η γυναίκα του δεν σημαίνει ότι όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται ότι μοιάζουν και απόλυτα μεταξύ τους. Η Λόρα με τον Τζακ αγαπιούνται πάρα πολύ, παντρεύτηκαν από αγάπη, αλλά είναι συμπληρωματικοί άνθρωποι. Δεν είναι του ιδίου χαρακτήρα. Προφανώς η Λόρα δεν έχασε αυτή την ενέργεια που είχε και στα 25 της. Ήθελε να συνεχίσει να κάνει πράγματα. Ήθελε να συνεχίσει να ζει. Ήθελε κάπου να βρει τον εαυτό της. Που τελικά δεν κατάφερε να τον βρει μέσα από την μακροχρόνια σχέση τους. Γιατί καταναλώθηκε στο να στηρίζει τα όνειρα του ανδρός της και όχι τα δικά της όνειρα. Υπάρχει ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ. Βασικά έχουμε θέμα με το σεξ. Ναι, ναι, και να μην το πάρω στη μητρότητα. Και πώς να κάνουμε δηλαδή ένα παιδί, με τηλεπάθεια? Δηλαδή τι συμβαίνει με το σεξ? Δεν συμβαίνει, το αποφεύγει. Δεν θέλει, υπακέται, δεν ενθουσιάζεται, καταλαβαίνεις τώρα. Σίγουρα υπάρχει εξέλιξη στην θεματολογία. Ο Βασίλης είναι ένας θεατρικός συγγραφέας. Οριμάζει, εξελίσσεται, θέλει να γράψει διαφορετικά πράγματα. Και σίγουρα δεν μπορεί να μείνει στάσιμο σαν δημιουργός. Αυτή τη φορά έγραψε μια κωμωδία που θα τη χαρακτηρίζαμε περισσότερο ερωτική. Προκλητική δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, γιατί είναι τόσο έντονο το κωμικό στοιχείο, που περισσότερο ερωτική θα την έλεγα παρά προκλητική. 21 Απριλίου που τελειώνω εγώ προσωπικά τις παραστάσεις, μετά πρέπει να ταξιδέψω στην Ατάλεια της Τουρκίας. Είναι το δεύτερο workshop που θα γίνει για το Pitching Theatre. Όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, συμμετέχουμε σε προγράμματα Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το καλοκαίρι, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει ακριβώς για το τι θα κάνουμε, ούτε για την πορεία, τη θεατρική μας πορεία όσον αφορά το Σεπτέμβριο. Όλα είναι υπό συζήτηση. Πάντως θα βρίσκομαι εδώ, όπως βρίσκομαι και τόσα χρόνια. Πώς θα μου βοηθήσω, παρακαλώ. Ναι, θα σε βοηθήσω. Τζακ, να σου πω, μπορώ να σου μιλήσω? Αυτή η ώρα, Λόρα, είναι μόνο για ύπνο. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάρα πολύ ωραία. Το πρωί λίγο πριν φύγω για δουλειά, μπορείς να μου πεις ό,τι θες. Ναι, το πρωί όμως ίσως να είναι πάρα πολύ αργά. Κάτσε. Σ' ακούω. Παράλληλα με το θέατρο, ασχολήθηκα και με τη τηλεόραση και με τον κινηματογράφο. Ναι, έπαιξα στην ταινία του Βασίλη στην Έξοδο, έχω παίξει ταινίες μικρού μήκους, συγκεκριμένα είχα παίξει στην ταινία του Ζάχου, του Σαμολαδά, και έχω κάνει διάφορες δουλειές και ένα καθημερινό σύριαλ στο Μέγκα πριν πολλά χρόνια με την Ελένη τη Φιλίνη και τον Πέτρο Φυσούντο, μια θέση στον ήλιο. Κάποιες φορές νοσταλγώ αυτές τις εποχές, να το πω και έτσι, που πέρα από το θέατρο έκανα και άλλα πράγματα, αλλά πλέον το θέατρο καταναλώνει, είναι αλήθεια, όλη την ενέργειά μου και δεν ξέρω αν θα είχα το χρόνο να ασχοληθώ. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει ένα ανοιχτό παραθυράκι σε όλα αυτά. Ποτέ δεν λέμε ποτέ ότι δεν θα ξανακάνουμε κάτι, άλλωστε καλλιτέχνες είμαστε και πάντοτε υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα μας. Εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο. Λατρεύω αυτή την αμασότητα. Όχι ότι μου αρέσει η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Και ο κινηματογράφος είναι μαγικός. Απλά εγώ, σαν Κική, δείχνω μια ιδιαίτερη προτίμηση στο θέατρο και αυτό φαίνεται τα τόσα χρόνια από τις δουλειές που έχω κάνει. Οκ. Ας κάνουμε κάτι. Σοβαρά? Ας μιλήσουμε για το σεξ. Σε απίστευτο. Πάω, Γέννη. Λόρα!
Όλα σε κάτι σεξι, θα έρθω σε 5 λεπτά. Απόψε, θα έχεις το λωρίκτιο σου. Λοιπόν, πέρα από μένα, στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο και το έγραψε και το σκηνοθέτησε ο Βασίλης ο Τσικάρας, παίζουν ο Σταύρος ο Κουζιάννης, η Μαρία Ιβλάχου, η Μαρία Προκοπίου που είμαστε σε διπλή διανομή, η Σοφία Ιαϊβάζογλου, η Κωνσταντίνα Μιλωνά και ο Στέργιος Κωνσταντζίκης. Η παραστάση είναι κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μέχρι και 21 Απριλίου στις 9.30, εδώ στο χώρο μας, στο Θέατρο Άρατος, Μοσκόβ 12, με Φράγκο.